Βρισκόμαστε ενώπιον της μεγάλης αυτής γιορτής, της γιορτής των Χριστουγέννων, η οποία και ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας ως Μητρόπολης των Αρετών, δηλαδή μια ξεχωριστή γιορτή. Και τούτο διότι είναι μια γιορτή και πολύ ωραία και όμορφη, αλλά και πολύ μεγαλειώδης και σημαντική ως προς το βαθύτερο μήνυμά της. Όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο την εορτάζουμε, κυρίως κατά το δυτικό πρότυπο, με πολλούς στολισμούς, με λαμπάκια, με κεράσματα, με ανταλλαγή δώρων, με διακόσμηση και στις πόλεις και στους δρόμους και στα σπίτια μας, με το δεντράκι και ούτω καθεξής. Αυτά όλα αποτελούν στοιχεία ενός εορτασμού που μας έρχεται κυρίως βέβαια από τη Δύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε και ανάλογος εορτασμός και πανηγυρικός χαρακτήρας στη συμμετοχή αυτής της γιορτής και εδώ στη δική μας καθημάς Ανατολή. Είναι πράγματι μια όμορφη γιορτή. Είναι μια γιορτή που ονομάζεται γιορτή της αγάπης, δηλαδή μια γιορτή κατά την οποία μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να ανταλλάξουμε μεταξύ μας αισθήματα αλληλεγγύης, φροντίδας και μέρημνας ο ένας για τον άλλον, καλοσύνης, αυτό που γενικότερα ονομάζουμε αγάπη. Και έτσι τέτοιες μέρες και στην Εκκλησία μας γίνεται μια γενικότερη κινητοποίηση των μηχανισμών της αγάπης, για να συμπαρασταθούμε σε φτωχούς, σε πονεμένους, ταυτόχρονα όμως και ο ένας με τον άλλον να δείξει την κοινωνική του σχέση. Γι' αυτό και ανταλλάσσουμε τα δώρα, γι' αυτό και κάνουμε τις επισκέψεις μας. Επίσης είναι μια εορτή η οποία προσπαθεί να μας δώσει την ελπίδα και την βαθιά προσδοκία της ειρήνης. Το μήνυμα των αγγέλων κατά τη νύχτα της γεννήσεως του Κυρίου, τη νύχτα της Θείας Ανανθρωπήσεως, είναι ένα μήνυμα ειρήνης. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Στη γη να έρθει και να επικρατήσει ειρήνη. Με πολύ πόνο ο καθένας μας βλέπει ότι αυτή η ειρήνη δεν υπάρχει ούτε στα σπίτια μας, ούτε στις κοινωνίες μας, ούτε φυσικά στην οικουμένη, στον κόσμο αυτόν, ούτε δυστυχώς στις καρδιές μας. Και όμως αυτή η ειρήνη αποτελεί το ζητούμενο και για την κοινωνική και για την προσωπική ζωή και ολοκλήρωση. Είναι όντως το μήνυμά της τόσο ωραίο. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δόξα του Θεού. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να κάνουμε τους εορτασμούς μας χωρίς να καταλαβαίνουμε το βαθύτερο νόημα. Να ζούμε τον εορτασμό και να αγνοούμε την εορτή. Θα ήθελα λοιπόν και αισθάνομαι την απόλυτη ανάγκη να πω 2-3 λόγια για το ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της εορτής. Τι σημαίνει Χριστούγεννα? Σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται και γίνεται άνθρωπος. Αυτό τόσο απλά ως διατύπωση είναι πολύ δύσκολο να το δεχθεί η ψυχή μας το πώς τελικά γίνεται και να τα κατανοήσει φυσικά ο νους μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία το ονομάζει μυστήριο, ξένο και παράδοξο. Και μόνο η λέξη μυστήριο θα αρκούσε. Βάζει όμως και αυτές τις δύο λέξεις, ξένον, δηλαδή ασύνηθες μυστήριο και παράδοξο, μη ερμηνευόμενο, μη προσεγγιζόμενο, ένα μυστήριο το οποίο ακριβώς μας καλεί τον κάθε ένα μας να μην το προσεγγίσουμε με την αγωνιώδη προσπάθεια της κατανόησης. Θα είναι αποτυχία, αλλά με την ευλογημένη διάθεση της ταπεινής παράστασης και στάσης ενώπιον αυτού. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό κρύβεται πίσω από τρεις λέξεις. Τη λέξη «εγχωρείτε», τη λέξη «εγχρονείτε» και τη λέξη «ενανθρωπείτε». Δηλαδή, έρχεται ο Θεός και μπαίνει μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο, μέσα στον χώρο, στο σύμπαν αυτό, τον κόσμο αυτόν τον οποίο ο ίδιος δημιούργησε και γίνεται άνθρωπος, ενδύεται τιμητικός την ανθρώπινη φύση, αυτό που είμαστε και εμείς. Αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο και για μας ως δώρο, αλλά μεγάλο και από την πλευρά του Θεού
ως κένωσης, ως άδειασμα, ως έκφραση συγκατάβασης, ως απόδειξη της άπειρης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, ότι δεν κρατάει την θεότητα για τον εαυτό του, αλλά έρχεται και την μοιράζεται με μας, με τον καθένα μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, ότι τελικά ο Θεός για τον οποίο είπε ο Μωυσής ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να τον δει και να ζήσει, αυτός ο ίδιος ο Θεός επιλέγει και εισέρχεται στην ιστορία, ζει μεταξύ των ανθρώπων και μαζί με αυτούς κηρύσσει σε αυτούς το γεγονός της σωτηρίας και μαζί με αυτούς ζει τα λίγα χρόνια της επίγειας πορείας του, υποσχόμενος να παραμείνει μαζί τους μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Να μείνει μαζί μας. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας τη ζωή ημών μέχρι τις συντελείες των αιώνων. Πράγματι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και αρχίζει όλη αυτή η είσοδός του στην ιστορία με αυτό το ακατανόητο, ασύλληπτο για μας μυστήριο. Ο Θεός για τον οποίο χρησιμοποιούμε λέξεις πολύ λεπτές και σπάνιες προκειμένου να περιγράψουν το μεγαλείο Του. Είναι η λέξη ότι είναι υπερούσιος, ότι είναι απρόσιτος, ότι είναι ακατάληπτος, ότι είναι ανερμήνευτος. Λέξεις που τις χρησιμοποιούν οι θεολόγοι, οι μνογράφοι μας στις τόσο όμορφες ακολουθίες της Αγίας μας Εκκλησίας. Πράγματι ο Θεός δεν κατανοείται, δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό μας, δεν ερμηνεύεται από τους ικανούς και έξυπνους ανθρώπους γιατί υπερβαίνει τα πάντα και δεν είναι μεθεκτός κατά την ουσία του, είναι υπερούσιος. Δεν μετέχεται κατά την ουσία του, όπως λένε πάλι οι σοφοί και άγιοι πατέρες μας, αλλά είναι μεθεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές του, κοινωνούμενος. Εισέρχεται λοιπόν ο Θεός στην ιστορία, εν το προσώπο του Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού και ενδύεται την ανθρώπινη φύση. Αυτό απλώς δια της πίστεως το δεχόμαστε ο καθένας μας και ευγνωμόνως στεκόμαστε ενώπιον του Θεού δοξάζοντάς Τον για τη μεγάλη ευλογία της δικής Του αγάπης. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το πώς έρχεται, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται, ο οποίος έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι το στοιχείο του σημείου, έρχεται εκ Παρθένου, με έναν τρόπο που κανένας άλλος άνθρωπος δεν ήρθε. Έρχεται από παρθενική μήτρα. Αυτό είναι το σημείο. Και τούτο λέει εστί το σημείο, ιδού η Παρθένος, εν χαστρή έξι και τέξτε ιών, και το όνομα αυτού Εμμανουήλ θα είναι. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, το σημείο της εισόδου του στην ζωή αυτήν. Υπάρχει και ένα δεύτερο. Ενώ έρχεται να φανερωθεί, κρύβεται. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο, θα ακούσουμε, αν ουρανός επάσιν εκήρυξε, ως περ στόμα τον αστέρα προβαλόμενος σωτήρ. Ήρθες Κύριε σε αυτόν τον κόσμο με έναν τρόπο που πραγματικά ήταν κρυφός, μας ξέφυγες. Και ενώ έρχεσαι να φανερωθείς, στην ουσία μας δείχνεις την άκρα ταπείνωσή σου μέσα από την πτωχία σου. Δεν μπορούν να σε υποψιαστούν ότι είναι δυνατόν να είσαι ο Θεός. Γεννάσαι σε μία φάτνη, μέσα σε ένα σπήλαιο. Και τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο? Μας ανοίγεις τον δρόμο της σωτηρίας μας, που είναι ο δρόμος της ταπεινής αποδοχής της δικής σου κενώσεως. Έρχεται λοιπόν ο Θεός πρώτον στον κόσμο για να μας δώσει το δώρο της σωτηρίας και κατά δεύτερον έρχεται με αυτόν τον τρόπο για να μας δείξει την δική μας πορεία, τον δικό μας δρόμο. Πάλι θα δανειστώ κάτι από τα ωραία τροπάρια της Εκκλησίας μας. Λέει Χριστός γεννάτε την πριν πεσούσα αναστήσων εικόνα. Έρχεται ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο προκειμένου να αναστήσει την εικόνα μας, το κατ' εικόνα το οποίο είχε πέσει από το προπατορικό αμάρτημα. Έρχεται για να μας δείξει ότι ο δρόμος μας είναι η επιστροφή
προς αυτό το ευλογημένο παρελθόν του σκοπού της δημιουργίας μας. Αυτό είναι το ένα. Κάπου αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Ότι η φανέρωση του Χριστού δεν είναι μόνο μια απόδειξη της δικής του θεότητος, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια οδός της δικής μας δόξας εν το ονόματι αυτού. Θα το συνδυάσω με το γνωστό αυτό που αναφέρεται συνήθως στα βιβλία του Μεγάλου Αθανασίου, που λέει ότι άνθρωπος γίνεται Θεός, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, είναι τον Αδάμ Θεό να απεργάσετε, ώστε τον άνθρωπο που απεικονίζεται με το πρόσωπο και το όνομα του Αδάμ να τον καταστήσει Θεό. Αυτός είναι και ο σκοπός ακριβώς της πολύ μεγάλης εορτής. Έρχεται ο Θεός μέσα στην ιστορία, ενδύεται την ανθρώπινη φύση για να την δοξάσει την ανθρώπινη φύση και μέσα από την δόξα της ανθρώπινης φύσεως να δοξαστεί ο κάθε ένας από μας. Το μεγάλο μήνυμα της παρουσίας του Κυρίου κρύβεται γύρω από τα δύο ονόματά του που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Το όνομα Ιησούς που σημαίνει Σωτήρας και το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει με θυμών ο Θεός, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι μεγάλο πράγμα να ζει κανείς την παρουσία του Θεού. Συχνά έχουμε ένα παράπονο μέσα μας. Πού είναι ο Θεός? Μας ξέχασε ο Θεός. Δεν τον βλέπουμε. Το έχουμε επειδή εμείς τον ξεχάσαμε. Επειδή εμείς θολώσαμε τα μάτια μας. Έρχεται όμως αυτή η ημέρα, η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, για να δώσει στον κάθε ένα από μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η απουσία του Θεού είναι μια μεγάλη δυστυχία και δοκιμασία. Η άρνηση του Θεού είναι κόλαση. Η αίσθηση της παρουσίας του Θεού είναι ένας πραγματικός παράδεισος. Αυτό προσπαθούμε να ζήσουμε κι εμείς, την Βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, από αυτόν τον κόσμο, μέσα στην αγκαλιά αυτή που ονομάζεται Εκκλησία. Αυτές λοιπόν τις μέρες, μέσα από την υμνογραφία της Εκκλησίας, μέσα από τις βαθιστόχαστες θεολογικά και πνευματικά ακολουθίες της, μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολογημένη και καθαρμένη, με βαθύ τον πόθο και την προσδοκία της συναντήσεώς μας με τον Χριστό, καλούμαστε το μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και της Θείας Ενανθρωπίσεως να το μεταμορφώσουμε από όραμα σε εμπειρία και πραγματικότητα της ζωής μας. Ζούμε, πρέπει να το πούμε αυτό, σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όλοι είμαστε με σφιγμένη την ψυχή, με κομμένη την ανάσα. Είμαστε δίχως χωρίς ελπίδες κοσμικές. Είμαστε σε μια ζωή που βγάζει κακότητα, αγριότητα. Δεν θυμίζει κάτι από όλα αυτά τα οποία προηγουμένως είπαμε. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας λέει: όσοι από εσάς είστε φτωχοί, βγείτε από την φτώχεια σας. Όσοι από εσάς είστε πονεμένοι, ξεχάστε τον πόνο σας. Λέει στους χαιρετισμούς το γράμμα ξύ που διαβάζουμε: ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Με βάση ακριβώς αυτό το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως, του θαυμαστού, μυστηριώδους, ξένου, ασυνήθους γεγονότος της εκπαρθένου γεννήσεως του Κυρίου, ας αποξενωθούμε από τον κόσμο και τα του κόσμου, μεταθέτοντας το νου μας εις ουρανών. Και λέει και το δοξαστικό των Χριστουγέννων, ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταθέσουμε υπέρ την χρηματική φορολογία, ορθοδόξου θα αποκτήσουμε, ορθοδόξου πληθυσμών θεολογίας. Αντί τα φετινά Χριστούγεννα να μας είναι τα Χριστούγεννα που θα μας απασχολούν και θα μας πνίγουν οι φόροι και οι οικονομικές καταθέσεις, τελικά να είναι το άνοιγμά μας στον πνευματικό κόσμο της ορθοδόξου θεολογίας και ο πλουτισμός μας εν Χριστώ. Ευχή λοιπόν και προσευχή της Εκκλησίας είναι το μήνυμά της που είναι αυτό που αναφέραμε, να γίνει κτήμα μας, ζωή μας, έμπνευσή μας, καθημερινότητά μας. Τότε πράγματι και εμείς θα ζούμε
ότι με θυμώνω ο Θεός. Γνώτε έθνη και ητάστε ότι με θυμώνω ο Θεός. Η αίσθηση της παρουσίας του Θεού θα αποτελεί και τη μεγαλύτερη παρηγορία μας για να πορευθούμε μέσα σε αυτή τη ζωή, ταυτόχρονα όμως θα είναι και η ένδειξη του δρόμου μας, της πορείας μας, η οποία δεν είναι άλλη από την οδό της Θεώσεως. Με θυμώνω Θεός, γνώτε